υπάρξει στη διαχείριση του ασθενούς, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει για να έχουμε μια πλήρη θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλλικιάννη. Ευχαριστώ το Προεδρείο. Δεν θα σας παίξουμε εσάς. Μέχρι τους οκιοχειρουργούς θα φτάσουμε. Έτσι, ναι. Λοιπόν, να διαχειριστούμε, λέει, τον αγκιακό ασθενή και την αγκιοπάθεια. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο από το να διαχειριστείς κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις. Και αν δεν το καταλάβεις το πρόβλημα σε βάθος, προφανώς και εσύ θα το διαχειριστείς λάθος. Λοιπόν, περιφερειακή ρητιοπάθεια, τα έχουμε πει όλα αυτά, δεν θα τα βαθύνουμε σε μεγάλο σημείο. Απλά να ξέρουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά αντανακλά ένα και μοναδικό γεγονός, ότι αυτός ο ασθενής μας που διαγνώσαμε με τα προηγούμενα, με το ιστορικό κλπ, έχει πλάκες κάπου στο αρτηριακό του δίκτυο. Για να έχει κάπου πλάκες στο αρτηριακό δίκτυο, πιθανά έχει και κάπου αλλού. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Αυτή είναι η διαχείριση του ασθενούς. Ότι εντάξει, εγώ εντόπισα κάτι στις αρτηρίες του ποδιού, αλλά μπορεί να έχει κάτι και στις αρτηρίες στεφανίες. Από εκεί και μετά θα τον διαχειριστώ και σε έναν άνθρωπο που έχει ένα πρόβλημα. Σημαντικό. Πάει να περπατήσει και πονάει. Είπαμε και το μεσημέρι στην άλλη ομιλία που είχαμε κάνει ότι είναι σαν να τρως κάτι, να πας να μασίσεις μια τσίχλα και να σε πιάνει έντονος πονόδοτος. Το ίδιο πράγμα είναι. Πάνε να περπατήσουν και νιώθουν ένα πολύ έντονο πόνο. Άρα πρέπει να διαχειριστώ έναν ασθενή που εκτός από το ότι είναι επικίνδυνο να πεθάνει από καρδιακιακά νοσήματα, παράλληλα έχει και σημαντικό πρόβλημα. Έχει κατάθλιψη. Να το πούμε απλά. Έχει χαμηλή ποιότητα ζωής. Και για να τον διαχειριστώ τον ασθενή, πρώτα απ' όλα πρέπει να τον κατανοήσω. Τι είναι αυτός ο ασθενής συνήθως? Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος είναι. Η περιφερειακή αρτηριοπάθεια δεν αφορά το ακροατήριο. Αφορά ανθρώπους πάνω από 65 χρονών. Αλλά εκεί πραγματικά τους αφορά. Και ο επιπολασμός είναι σημαντικός. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει ένα ολόκληρο βίο που έχουν εκτεθεί σε παράγοντες σημαντικούς στο να χαλάσουν τα αγκία τους, συνήθως κάπνισμα και διαβήτη και υπέρταση. Και αυτό μαζί με την ηλικία τους έχει κάνει να έχουν πλέον αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε. Για να καταλάβουμε το νόσημα και να το διαχειριστούμε σωστά, πρέπει να καταλάβουμε πόσο συχνό είναι. Αν αυτή ήταν η ασθενής μας, νομίζω δεν θα είχαμε θέμα να ψάχνουμε περιφερειακή αρτηριοπάθεια, έτσι δεν είναι? 0%. Επίσης, αν ήταν αυτή η ασθενής μας, πάλι δεν θα είχαμε πρόβλημα. Θα έπρεπε όλοι να το διαχειριστούμε σαν να έχουν περιφερειακή αρτηριοπάθεια, γιατί προφανώς έχουν. Βέβαια, δεν θα το καταλαβαίνανε ποτέ, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει διαλύσει αχολότητα αφού δεν περπατάει. Αλλά προφανώς τα αγκία του δεν είναι σε καλή κατάσταση. 97%. Να. Τώρα, το ποσοστό που θα έχουν αυτοί οι ασθενείς θα το βρούμε στην πορεία, στα χρόνια που έρχονται. Αλλά θα έχουν πολύ μεγάλο, πιστέψτε με. Πολύ μεγάλο. Αν λοιπόν ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους αυτούς μπροστά μας, τους 65 και πάνω ή εν πάση περιπτώσει από τους 50 και πάνω, αλλά έχουν προβλήματα υγείας, θα δούμε ότι το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Είναι 30% ένας στους τρεις. Ο ένας στους τρεις δηλαδή έχει χαλασμένα τα αγκία του. Και πρέπει να τον διαχειριστώ, να τον σώσω, να μην πεθάνει από κάπου αλλού, από τα αγκία του, και να τον σώσω, αν πονάει, να φτιάξω αυτή την κατάσταση, την καταθλιπτική. Και πραγματικά η 12ετής επιβίωση των ανθρώπων αυτών είναι 40%. Δηλαδή, αν τους έχουμε στο ιατρείο μας πελάτες, στο ιδιωτικό μας ιατρείο, πρέπει να ανανεώνουμε συχνά τους ασθενείς μας, γιατί σε λίγα χρόνια θα τους χάσουμε και εμείς να είμαστε καλά, αλλά οι ασθενείς μας θα λιγοστεύουν. Και επειδή πολλές φορές τα σχήματα είναι πιο αυτά που μας μένουν, η κατάσταση είναι εδώ. Είναι σαν να είναι καρκίνος παχαίος εντέρου. Η θνητότητα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε σιγά σιγά πως πρέπει να διαχειριστούμε ασθενείς πάσχοντες, σοβαρούς πάσχοντες, οι οποίοι έχουν βαρύ νόσημα άσχετα αν δεν προβάλλεται έτσι, και που πρέπει να τους υποψιαστούμε εμείς, διότι αυτοί με τη διαλύπηση αχολότητα πολλές φορές δεν θα μας πούνε τίποτα. Μην περιμένουμε δικά στους διευθυντικούς να μας προβάλλουν τη διαλύψη αχολότητα. Πάνω από 65 χρονών είναι 70 άνθρωποι που δεν κινούνται πολύ. Μην περιμένετε να θα μας πούνε ότι ανεβαίνω το βουνό και πονάω. Μα δεν ανεβαίνει το βουνό, άρα δεν θα σας το πει. Η ηλικία λοιπόν και παράγοντες κινδύνου θα μας κάνουν να υποψιαστούμε, και κάποια άλλα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, νομίζω καλά να τα συνοψίζουμε. Ενοιχοδιστροφία, έτσι. Δεν μεγαλώνει τα νύχια του ή χαλάνε, σπάνε εύκολα. Πρέπει να το ψάξουμε. Βλέπετε τις εικόνες αυτές που είναι αποτελέσματα περιφερειακής αρτηριοπάθειας. Ή το να κάνουν κάποια έλκη. Ειδικά τα ισχυμικά έλκη. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι κάτι γινόταν από πίσω και κανείς γιατρός δεν το έχει εκείνη τη στιγμή ψάξει και περισσότερο εκτιμήσει. Εικόνες. Η απόδειξη είπαμε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από το να μετρήσουμε το άμπι και να δούμε ότι πράγματι είναι κάτω από 0,9. Αυτό φτάνει συνήθως. Κόποση καμιά φορά κάνουμε και πολλές φορές εμείς κάνουμε και πιο απλή κόποση αν θέλουμε. Βάζουμε ένα ασθενή να σηκωθεί 40 φορές πάνω στα γόνατά του και να ξανακαθίσει τις πτέρνες του. Αυτό λέγεται tiptoeing ελληνικά. Και φτάνει για να κάνουμε την κατάσταση αυτή. Άρα λοιπόν, για να το διαχειριστούμε, πρέπει να καταλάβουμε τους κινδύνους του.
Και το βασικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο καρδιακιακό κίνδυνο. Αυτό έχουμε να διαχειριστούμε στον ασθενή. Λιγότερο το μόνο του και πολύ λιγότερο την πιθανότητα να χάσει το πόδι του κάποια στιγμή από την ισχυμία. Άρα, οι στόχοι μας είναι αυτοί. Να αυξήσουμε την απόσταση που θα βαδίζει, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του, αν μπορούμε να αναστείλουμε την εξέλιξη σε κρίσιμη ισχυμία και ακροτηριασμό και να τον προλάβουμε. Πρέπει να σκεφτόμαστε όμως τι έχουμε μπροστά μας, επαναλαμβάνω. Τον ασθενή, ο οποίος είναι 80 χρόνων και βρήκαμε να έχει διαλείψει χολό, τέστο και προχωρημένη, δεν θα τον βάλουμε σε ένα διάδρομο να τρέχει, θα γελάσουμε όλοι μαζί. Τον νέο άνθρωπο όμως, με τα ό,τι μέσα έχουμε, πρέπει να τον βάλουμε να κάνει εργοθεραπεία και να του δώσουμε και φάρμακα. Παράλληλα, πρέπει να κάνουμε κάποιες άλλες κινήσεις. Αυτή είναι η σωστή διαχείριση του ασθενούς. Να ψάξουμε να έχει ανέβρεσμα στην κοιλιακή αορτή. Είναι πολύ σημαντικό και δικαιολογείται στους ανθρώπους οι οποίοι ανακαλύψαμε να έχουν περιφερειακή αρτηριοπάθεια. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τα πάντα, διότι φάνηκε πως δεν έχει να βοηθήσει αυτό. Δηλαδή, βρήκαμε μια πλάκα στη μυρία, δεν χρειάζεται να πάει να κάνει στεφανεγραφία ο ασθενής μας. Φυσικά είναι συμπτωματικός, θα πάει. Αν δεν είναι, εμείς θα το θεραπεύσουμε σαν να είναι στεφανίος. Θα πρέπει να κόψει το τσιγάρο, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και να πάει για το σκοπό αυτό σε ένα ειδικό κέντρο διακοπής καπνίσματος. Το να λέμε απλά κόψει το τσιγάρο δεν βοηθάει τον ασθενή μας. Απλά ότι προσθέτουμε μια παραπάνω ενοχή σε αυτή που έχει και συνήθως από την ενοχή θα καπνίσει και περισσότερο. Πρέπει απλά να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να σκόψω το τσιγάρο, ούτε να σου δώσω οδηγίες, ούτε παπάς, ούτε εισαγγελέας, ούτε τίποτα δεν είμαι. Αλλά αν θέλεις, πήγαινε σε ένα ιατρείο να σου δώσουν 5 φάρμακα να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις σωστά και ανώδυνα στο να το σταματήσεις. Να φτιάξουμε καλά το ζάχαρο. Και αυτό έχει να βοηθήσει ακόμα και στα προχωρημένα στάδια. Και να δώσουμε αντιμοπταλιακά φάρμακα. Εκ των όνων κάνει ασθενής ο οποίος έχει περιφερειακή αρτηριοπάθεια πρέπει να παίρνει ασπιρίνη ή κλοπιδογρέλη. Αν έχει διαγνωσμένη συμπτωματική περιφερειακή αρτηριοπάθεια με χαμηλό δείκτη. Αν δεν έχει και όλα είναι καλά και εμείς απλά βρήκαμε μια πλάκα στα μοιραία, δεν είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να του δώσουμε αντιμοπταλιακά. Ας το πούμε έτσι. Βέβαια, ένα αντιμοπταλιακό και όχι δύο, γιατί πάρα πολλές φορές και ειδικά οι πιο παλιές γενιές γιατρών είχαν αυτή την μανία να δίνουν διπλές αγωγές. Δεν έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται να δώσουμε διπλή, παρά μόνο αν έχει περάσει από τους επεμβατικούς ακτινολόγους ή από τους αγκιοχειρουργούς και εκεί έχει μπει κάποια ενδοπρόθεση που θα χρειαστεί να πάρει για κάποιους μήνες διπλή αντιμοπταλιακή αγωγή. Να του ρυθμίσουμε την πίεση του ασθενούς μας, διότι δεν κοιτάμε μόνο τα εγγύα, κοιτάμε γενικότερα τους παράγοντες καρδιακιακού κινδύνου να τους μειώσουμε. Και δεν είναι σωστό να του δίνουμε αντιπηκτικά. Ή τουλάχιστον αυτά είναι μέχρι σήμερα είναι οι οδηγίες. Γιατί σιγά σιγά θα δούμε ότι αυτά τα πράγματα λίγο αλλάζουν και ίσως η προσθήκη με κάποιες καινούργιες μελέτες κάποιων μικρής δόσης αντιπηκτικών θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Δεν ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να παίρνει στατίνη, η οποία θεωρείται ότι μπορεί να του αυξήσει και την απόσταση βάδισης και βέβαια να κάνει άσκηση. Η άσκηση έχει να βοηθήσει πολύ. Σε δύο πράγματα. Στο ένα, να καταλάβει ο ασθενής ότι ο γιατρός του προτείνει ότι παρόλο που πονάει στο περπάτημα και αναγκάζεται να σταματήσει, αυτό δεν είναι κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει με σταμάτημα, αλλά με εντατικοποίηση του περπατήματος. Γιατί πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ο κανόνας και ανησυχούν. Σου λέει, πονάω, τι πρέπει να κάνω γιατί να σταματήσω, γιατί πονάω, ή μπορώ να ξανασυνεχίσω και να επιμείνω. Τους λες να επιμείνεις. Αυτή είναι ουσιαστικά η εργοθεραπεία που έχεις να τους προτείνεις, ανάλογα και το στάδιο του ασθενούς. Και έχεις να περιμένεις από αυτήν. Έχεις να περιμένεις ότι θα αυξήσει την απόσταση βάδης. Όσο επιμένει ο ασθενής, τόσο περισσότερα βήματα θα κάνει. Και είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, δεν περιμένεις να αυξήσει ούτε το άμπι, ούτε να μειώσει τον κίνδυνο συνολικά ακροτηριασμού ή τη συχνότητα μόνο και μόνο το περπάτημα. Αυτή λοιπόν είναι συνολικά η θεραπεία τώρα της χολότητας. Επαναλαμβάνουμε ότι στους αγκιοχειρουργούς. Και να φτάναμε, δεν θα το συζητήσουμε σήμερα. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι ουσιαστικά ένα 5% είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να πάει στους χειρουργούς για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αν συντηρητικά πάνε καλά, δεν υπάρχει λόγος να χειρουργηθούν. Αυτή είναι η καινούργια τάση. Πιστεύω να συμφωνούν και οι χειρουργοί μας. Και επίσης, οι περισσότεροι ασθενείς δυστυχώς είναι διαβητικοί, που καθιστά δυσχερή την χειρουργική αντιμετώπιση τους. Γιατί οι βλάβες είναι από το γόνατο και κάτω, τα εγγύα είναι μικρού μεγέθους. Παρακάμψεις θα γίνουν, αλλά δεν θα κρατήσουν πολύ καιρό. Οπότε αρχίζουμε να βάζουμε και άλλο νερό στο κρασί μας και να λέμε ότι ουσιαστικά η θεραπεία συντηρητική είναι αυτού που υπερέχει ή που, εν πάση περιπτώσει, πρώτα την προτιμάς και έχει ο Θεός. Και αυτή περιλαμβάνει την άσκηση και τη σιλοσταζόλη. Αυτό θα το θυμόμαστε έτσι λίγο φωτογραφικά. Οι ασθενείς που έχουν περιφερειακή αρτηριοπάθεια πρέπει να παίρνουν δύο φάρμακα, λένε οι γραφές. Κλοπιδογρέλη για να μειώσουν τα ισχυμικά επεισόδια και σιλοσταζόλη για να αυξήσουν την απόσταση βάδισης. Μην τα μπερδεύουμε, μην νομίζουμε ότι η κλοπιδογρέλη θα το κάνει να περπατήσει περισσότερο ή ότι η σιλοσταζόλη θα του μειώσει τον κίνδυνο για έμφραγμα. Η πεντοξυφιλίνη, το ταροντάλ, ένα φάρμακο που πολλά χρόνια μας βοήθησε, τελικά φάνηκε από τις μελέτες ότι δεν προσφέρει κάτι παραπάνω από ότι το εικονικό φάρμακο και σταμάτησε.
Η σιλοσαζόλη πράγματι είναι ένα χάπι το οποίο το έχουμε αρκετά χρόνια πια στην Ελλάδα με διάφορες μορφές, με διάφορα σκευάσματα. Βοηθάει, θα το έλεγα ότι είναι το ντεπών στον πονοκέφαλο. Έτσι να το σκεφτούμε. Είναι ένας έντονος πόνος, με τη σιλοσαζόλη περνάει και αυτό δίνει τη χαρά στον ασθενή του πόνου. Περπατάει περισσότερο και μας βοηθάει και εμάς στο να ρυθμίσει καλύτερα τα μεταβολικά του. Έχει κάποιες παρενέργειες, πονοκεφάλους, ταχυκαρδίες, διάρειες. Εύκολες ήπιες και ξεπενιούνται εύκολα. Και δεν πρέπει να το δίνουμε σε ασθενείς που έχουν βαριά καρδιακή ανεπάρκεια κυρίως ή ασθενείς που έχουν υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Επειδή έχει και αντιμεταλλική δράση, είναι λίγο επικίνδυνο να ματώσει ο ασθενής μας να κάνει κανένα αιμορραγικό επεισόδιο. Άρα θέλει προσοχή όταν το συγχορηγούμε με αντιπηκτικά φάρμακα ή με άλλο αντιμεταλλιακό. Επαναλαμβάνω, έτσι κι αλλιώς θα παίρνει κλοβιδογρέλη ασπιρίνη. Θα πάρει και τη σιλοσταζόλη. Δύο, τελειώσαμε. Τρία δεν μπορεί να πάρει. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει διπλή αντιμεταλλιακή και σιλοσταζόλη ή δεν μπορεί να πάρει από τα καινούργια αντιπηκτικά συν ασπιρίνη, συν σιλοσταζόλη. Το αιμορραγικό κίνδυνο που είπαμε. Από εδώ και πέρα όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στο επόμενο βήμα της αντιμετώπισης που έχει να κάνει με την επεμβατική ακτινολογία και τους αγιοχειρουργούς. Τώρα εδώ πέρα υπήρχαν διάφορα θέματα από συζήτηση. Θα έλεγα να τα αφήσουμε να τα συζητήσουμε έτσι με απορίες παρά να κατευθύνουμε εμείς το ακροατήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρακομιχελάκη.